Ένα χρόνο πριν, στις 7 του Οκτώβρη του 2020, η καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής ικανοποιούσε την απέτηση του λαού και της νεολαίας, όπως αυτή εκφράστηκε και με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Τότε λοιπόν είχαμε πει πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ένα χρόνο μετά, τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε γειτονιές της Αθήνας με τις επιθέσεις των φασιστικών ομάδων όχι μόνο μας επιβεβαιώνουν αλλά και αποδεικνύουν ότι ο φασισμός είναι και παραμένει χρήσιμο όπλο πολυεργαλείο του συστήματος που δεν διστάζει να αξιοποιήσει σε βάρος του κινήματος, σε βάρος των αγωνιστών, σε βάρος των κομμουνιστών που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βρίσκονται μπροστά σε όλους τους αγώνες. Η ευθύνη σας είναι τεράστια και για την ανοχή που επιδεικνύει η κυβέρνησή σας και οι μηχανισμοί του κράτους απέναντι σε αυτές τις ομάδες, όπως φάνηκε και στη Θεσσαλονίκη. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία αποθεώνετε, έχει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομουνισμό, την εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό, που φτάνει σήμερα να εξισώνει την εγκληματική ναζιστική βία με τους αγώνες των λαών και της νεολαίας. Και μιας και σήμερα συζητάμε την περιβόητη συμφωνία σας με τη Γαλλία, είναι εντελώς άσχετη μήπως η ναζιστική φασιστική δράση και με τέτοιες συμφωνίες που υπηρετούν σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας? Όχι βέβαια, γιατί ο ναζισμός, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, υπηρετεί τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και τροφοδοτείται από αυτούς. Κυρίως επανεμφανίζεται, επανακάμπτει και χρησιμοποιείται σε περιόδους βαθιών οικονομικών κρίσεων και προετοιμασίας ιμπεριαλιστικών πολέμων. Γι' αυτό και ο αγώνας ενάντια στον ναζισμό, τον φασισμό, συμβαδίζει με τον αγώνα να ματαιωθούν αυτά τα επικίνδυνα για τους λαούς σχέδια.